Ο κύριος Σάββας Παντελίδης στη τηλεφωνική μας γραμμή από την εξωτική Κύπρο. Είναι προπονητής στην ΑΕ Λεμεσού. Εδώ και πόσο καιρό, κύριε Παντελίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, 3 μήνες είναι. 3 μήνες. Τέσσερις. Από μέσα Δεκέμβρη μέχρι τώρα. Σας αρέσει η Κύπρος γενικά, η ζωή στην Κύπρο, ας πούμε? Δηλαδή, είναι η, δεν είναι η πρώτη, η πρώτη φορά που πάτε, έτσι δεν είναι? Ή είναι η πρώτη? Ναι, ναι, η πρώτη φορά είναι. Α, νόμιζα ότι είχατε ξαναπάει. Ναι, okay. Είναι εύκολο να προσαρμοστείς, γιατί από τη μια η γλώσσα, από την άλλη για κάποιες συνήθειες, μοιάζουν σε αρκετά πράγματα, οπότε είναι σχετικά εύκολο. Ναι, αλλά το τιμόνι το έχουν δεξιά, κύριε Παντελίδη, τα αυτοκίνητα στην Κύπρο. Το συνηθίζεις μετά από 2 μέρες. Τις πρώτες 2 δυσκολεύεσαι μετά. Όχι, τώρα μου λέτε αλήθεια, το έχετε συνηθίσει εσείς μετά από 2 μέρες αυτό το πράγμα? Ναι. Και τους δρόμους που πρέπει να στρίψεις. Στην αρχή βρίζουν λιγάκι γιατί πας ανάποδα, αλλά μετά το συνηθίζεις. Με εντυπωσιάζεται πραγματικά. Δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορώ, δεν συνηθίζεται πιστεύω. Τέλος πάντων. Έλεγα και εγώ. Ναι. Δηλαδή, εσείς έχετε αυτοκίνητο δικό σας και οδηγείτε κανονικά τώρα αυτό το διάστημα? Δηλαδή, δεν έχετε οδηγό για σίγουρα, κάποιον που να ξέρει εκεί, συνεργάτη σας? Όχι, όλα καλά. Τι άλλο ανάποδο, μιας και ξεκινήσαμε έτσι, τι άλλο ανάποδο έχουν εκεί στην Κύπρο σε σύγκριση με εμάς? Ή διαφορετικό, να το πω έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές διαφορές. Πολλές διαφορές δεν υπάρχουν. Γενικότερα μοιάζουμε πολύ σε... Είστε και σε μια πολύ ωραία πόλη πάντως εκεί, έτσι, στη Λεμεσό. Είναι πολύ ωραία η Λεμεσό. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πόλη. Είναι συνεχώς ανάπτυξη. Η ομάδα? Η ομάδα. Όταν πρωτοήρθαμε δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Είχε 7 παιχνίδια περίπου 8. Μάλιστα στα 7 είχε πετύχει και γκολ. Δεν προλάβαμε το να μπούμε στα play-off. Ήμασταν αρκετά μακριά και είχαμε και δύσκολα παιχνίδια. Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο, στα τελευταία 10 μάτσια έχουμε 6 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα. Βρισκόμαστε σε μια καλή κατάσταση, ναι, θα έλεγα. Έχουμε περάσει το μεγάλο ντέρμπι που ήταν στα προβληματικά του κυπέλλου με τον Απόλλωνα, γιατί η αντιπαλότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι κάτι σαν το... Α, Λεμεσού με Απόλλωνα, Λεμεσού. Είναι το ντέρμπι? Ναι. Ναι, της πόλης. Περάσαμε στο κυπέλλο. Είχαμε στο δεύτερο μάτι, είχαμε χάσει ένα 0, αλλά στο δεύτερο μάτι κερδίσαμε στην παράταση 2-0. Α, διπλό παιχνίδι. Okay. Παίξαμε το πρώτο μάτι. Ναι. Παίξαμε το πρώτο μάτι του κυπέλλου 1-1 με την Ομόνια και την Τετάρτη έχουμε τον επαναληπτικό στη Λευκοσία. Τα δεδομένα, τα ποδοσφαιρικά, μάλλον όχι, τα προπονητικά είναι διαφορετικά σε σύγκριση με την Ελλάδα εκεί, ή είμαστε στο ίδιο επίπεδο? Για σας μιλάω, τους προπονητές ας πούμε. Δηλαδή, ό,τι έχετε στην Ελλάδα αξιοπρεπές υπάρχει και στην Κύπρο? Όχι στον βαθμό της Ελλάδας. Όχι, Όχι στον βαθμό της Ελλάδας. Όχι, είναι ακόμα, χρειάζεται λίγο βοήθεια σε αυτό, σε οργανωτικά ή σε υλικό, χρειάζεται λίγο βελτίωση. Όχι για όλους, υπάρχουν ομάδες που έχουν πάρει χρήματα από τις συμμετοχές Europa League ή Champions League και έχουν διαμορφώσει κάποιες καταστάσεις, οι υπόλοιπες θέλουν ακόμα δουλειές. Το επίπεδο της διαιτησίας εκεί, κύριε Παντελίδη? Μια χαρά εσείς. Και εμείς μια χαρά, ξένους φέρνουμε. Ναι, τα ίδια είναι, ναι, και εδώ τα ίδια είναι. Δημιουργήθηκε και μια έκρηξη πριν από λίγες μέρες. Ήταν κάτι που έβλεπα και δεν είχα διαμαρτυρηθεί. Με εγκαλέσαν την τάξη, αλλά τελικά είχα δίκιο. Γιατί 2 εβδομάδες μετά έγινε ένα απότομο. Κάποιους διαιτητές τους υπερβάσανε, κάποιους τους αλλάξανε, κάποιοι ήταν να ξαναπαίξουν, γιατί έγινε λάθη, αλλά ξέρετε τι συμβαίνει σχεδόν πάντα. Δεν έχει σημασία τι συμβαίνει, έχει σημασία σε ποιον συμβαίνει. Ναι. Και συνέβη σε ένα μεγάλο μάτς, οπότε πήραν κάποιες αποφάσεις.
Είπατε κάτι εσείς στη συνέντευξη τύπου και σας κάλεσε ο αθλητικός δικαστής, αυτό λέτε? Ναι. Είπα, ναι, γιατί έβλεπα κάτι συγκεκριμένα ότι γινόταν επανειλημμένα και είπα ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ. Όμως ήταν μια επιστολή ότι θα πρέπει να είμαι πιο προσεκτικός. Αλλά τελικά δεν έχει σημασία το τι συμβαίνει, το ξαναλέω τη φράση, αλλά σε ποιον συμβαίνει. Όταν συνέβη σε κάποιον άλλον, αμέσως πήραν αποφάσεις. Μάλιστα, καταλαβαίνω τι λέτε. Έχετε κανέναν δικό μας εδώ, εκεί στην ομάδα, δηλαδή δικό μας εννοώ που έχει παίξει στην Ελλάδα και τα λοιπά, γνωστό παίχτη στην LMSU, που πέρασε από τα δικά μας εδώ? Πήραμε τον Ιανουάριο, πήραμε τον Μέγερη. Τον? Ο οποίος μας έχει βοηθήσει. Το Μέγερη. Α, οκ. Okay. Τον τερματοφύλακα, ναι. Ναι, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Συγκεκριμένα τα τελευταία τρία μάτσα που αποκρούσε και τρία πέναλτι. Συνεχόμενα. Έχουμε πάρει από το Γενάρη τον Μελτσιάνο, τον Σέντερφόρντ στα Γιάννενα. Ναι. Αυτή είναι. Γενικότερα, δηλαδή, μεταγραφές γίνονται εκεί, εννοώ ότι υπάρχει δυνατότητα, ας πούμε, οικονομική στην ομάδα που είστε, ναι, αυτό λέω. Υπάρχει. Υπάρχει σε σχέση με τους υπόλοιπους που είναι πιο μπροστά, είμαστε πιο πίσω, αλλά υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν πολύ ψηλά πάντα. Μάλιστα. Πλησιάζουν τον πάντα και έχουν ομάδες της πρώτης τετράδας και τέταρτης στην Ελλάδα. Εκεί στην ομάδα σας, κύριε Παντελίδη, οι ιδιοκτήτες είναι Κύπροι, είναι επιχειρηματίες της Κύπρου? Ναι. Μάλιστα, το συμβόλαιό σας μέχρι πότε είναι? Είναι μέχρι το καλοκαίρι με όψιμο. Θα θέλατε, κάποιες προϋποθέσεις. Θα θέλατε να μείνετε στην Κύπρο ή καλύτερα στην Ελλάδα? Πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, γιατί είναι μια ομάδα που έχει πολύ κόσμο και ο κόσμος θέλει διακρίσεις. Οι διακρίσεις θέλουν αλλαγές. Βέβαια. Ελλάδα παρακολουθείτε? Τι γίνεται εδώ στο δικό μας το πρωτάθλημα? Προσπαθώ όσο μπορώ, βλέπω τα μάτς. Παρακολουθώ ακριβώς τι γίνεται, αλλά όσο μπορώ βλέπω όσα περισσότερα μάτς μπορώ. Έχετε μια εικόνα μέχρι τώρα για το που βρισκόμαστε και αν κάτι σας έχει έτσι εντυπωσιάσει ή κάτι που θα θέλατε να σχολιάσετε? Με δεδομένο ότι παρακολουθείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, πάντα ποδοσφαιρικά μιλάω, έτσι, δηλαδή αν κάτι βλέπετε παραπάνω, ναι. Και τις ομάδες της Θεσσαλονίκης κυρίως, που μιας και εδώ μιλάμε, και, ας πούμε το ΑΕΚ Άρης, το είδατε χθες? Ναι, το είδα. Το μάτς. Το είδα. Θέλω το σχόλιο σας για το παιχνίδι αυτό, μιας και το είδατε. Νομίζω ότι η αντίδραση του Άρη μετά το μάτς της προηγούμενης Κυριακής ήταν ακριβώς όπως έπρεπε. Ήταν σοβαρός, ήταν πειθαρχημένος, έμεινε σε αυτά που μπορεί να κάνει και έδωσε δίκαια. Ανεξάρτητα που η φάση έβαλε δύο κόλμες σε φάσεις που δεν τις έχει συνηθίσει μέχρι τώρα το πρωτάθλημα, αλλά γενικά νομίζω ότι ήταν καλύτερος και νίκησε δίκαια και ίσως θα μπορούσε να κερδίσει και ακόμα να πετύχει κάτω άλλο τέρμα και να έχει μεγαλύτερη σιγουριά στο τέλος του παιχνιδιού. Η ΑΕΚ είναι αυτό που είναι από την αρχή της χρονιάς. Προβλήματα στο αμυντικό κομμάτι, μια ομάδα που δεν έχει συνέπεια, πρέπει να παίξει ένα παιχνίδι καλά και να είναι άσχημη. Είναι αυτό που τη χαρακτηρίζει νομίζω τη φετινή χρονιά. Δίκαια λέτε ότι είναι ο Ολυμπιακός τόσο μακριά από τους υπόλοιπους για το φετινό πρωτάθλημα, μια γενικότερη εικόνα? Φέτος παρότι δεν έχει την ίδια εικόνα με τα προηγούμενα χρόνια, ναι. Νομίζω ότι φέτος περισσότερο πήρε αυτή τη διαφορά γιατί οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν ακριβώς αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός. Εάν κάποιος ήταν καλύτερος φέτος, ίσως να ήταν πολύ πιο κοντά, γιατί δεν νομίζω ότι έχει παίξει ο Ολυμπιακός συνταρακτικά φέτος. Αλλά νομίζω ότι δίκαια βρίσκεται μπροστά. Νίκαια. Το Marseille ΠΑΟΚ, μιας και μιλάμε για Ευρώπη και εμείς τα αγαπάμε πολύ τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, το παρακολουθήσατε? Δεν το έχω παρακολουθήσει, όχι ολόκληρο, δεν έχω παρακολουθήσει αποσπασματικά. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που περίμενα από την αρχή της χρονιάς, από την αλλαγή του προπονητή, ξέρεις τι θα περιμένεις. Ναι. Όσο περνάει και ο καιρός, αυτό γίνεται πιο κατανοητό. Ο ΠΑΟΚ ξέρει τι έκανε, παίρνοντας, ξαναγυρίζοντας τον προπονητή του πίσω. Ξέρεις ότι θα παρουσιάσει μια ομάδα σοβαρή,
Μια ομάδα που ξέρει να αμυνθεί σωστά και που όταν βρει την ευκαιρία θα πάρει πράγματα από το παιχνίδι. Νομίζω ότι τώρα είναι το μάτι της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα τα καταφέρει κιόλας. Ναι. Έτσι πιστεύω. Έχετε αυτή τη φωνή που λέμε, έτσι, ότι θα τους περάσει τους Γάλλους. Ναι. Γιατί επειδή δεν ήταν τόσο δυνατή, δεν ήταν τόσο μεγάλη απόσταση μεταξύ των δύο την Πέμπτη. Γιατί και εγώ αυτό είπα, έτσι, ότι έτσι, έτσι. Εμένα με τρομάξανε, κύριε Παντελίδη, από την ημέρα της κλήρωσης μέχρι να παίξει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη στο Βελοντρόμ. Με τρομάξανε οι ειδικοί, λέγοντας ότι, μιλώντας για αυτή την ομάδα. Εγώ δεν είδα μεγάλες. Δεν ξέρω τι θα γίνει την Πέμπτη εδώ, αλλά αυτό που έχω ως τώρα μπροστά μου δεν με τρόμαξε κιόλας βλέποντας την Μαρσέη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Εγώ βλέποντας, σας λέω, δεν το έχω δει ολόκληρο το μάτσο, αλλά έχω δει πολλά στιγμή, δηλαδή πολλές φάσεις του παιχνιδιού. Νομίζω ότι η ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα σκεπτόμενη μες στο γήπεδο, δεν παίρνει σε γήπεδο με αυθορμητισμό, με τον συνεπάρει το παιχνίδι. Σκέφτεται τι κάνει, και αυτό είναι απορία του πώς διαχειρίζεται τα μάτσο ο προπονητής, νομίζω. Είναι ένα μάτσο κλειστό, με λίγες φάσεις. Αν δεν προηγηθεί η Μαρσέη, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Αν δεν προηγηθεί η Μαρσέη. Δεν μου λέτε τώρα που λέτε να προηγηθεί. Ναι. Είναι σημαντικό, λέτε, είναι καλό για το ποδόσφαιρο το ότι πλέον δεν μετράει αυτό το εκτός έδρας γκολ στα διπλά παιχνίδια. Είναι καλό. Νομίζω πως ναι. Και εγώ αυτό νομίζω. Ανοίγει το μάτς λίγο παραπάνω. Ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Σε αναγκάζει να μην έχεις δεύτερες και τρίτες σκέψεις στο μυαλό σου. Πρέπει να πεις για να πάρεις το μάτς. Σε εσάς τα παιχνίδια τα διπλά στο κύπελο μετράει το εκτός έδρας ή όχι? Μετράει. Και σε εμάς εδώ. Άρα μόνο... Φοβερό. Γιατί και στην Ελλάδα... Εντάξει. Είπαμε. Εμείς έχουμε άλλη νοοτροπία. Λοιπόν, καλή συνέχεια, κύριε Παντελίδη. Να είστε καλά. Επιτυχίες εύχομαι. Ευχαριστώ και στην Κύπρο. Ευχαριστώ. Να είστε Ευχαριστώ. Καλά.